Καλή σας ημέρα, κύριε Πρωτούλη. Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές μας. Μια πρώτη προσέγγιση, ένα πρώτο σχόλιο, διότι μόλις πριν από λίγο αποσύρθηκε από την προεκλογική εκστρατεία ο κύριος Πνευματικός μετά το σάλο που είχε προκαλέσει με τις δηλώσεις του. Ναι, οι δηλώσεις του ήταν απαράδεκτες. Ήταν πραγματικά ανατριχιαστικές. Δεν μπορούμε να τις περιγράψουμε διαφορετικά. Μιλάμε για ένα ρεσιτάλ κανιβαλισμού. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, αυτό δείχνει και πού πάει το πράγμα. Γιατί ενώ μες στην πανδημία όλοι είδαμε στη χώρα μας αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο το χάλι το μαύρο των εμπορευματοποιημένων συστημάτων υγείας, όλα αυτά που με μύθους μας παρουσίαζαν όλα τα προηγούμενα χρόνια, ότι η εμπορευματοποίηση, η ιδιωτικοποίηση, η είσοδος επιχειρηματικών ομίλων μέσα στον χώρο της υγείας θα βελτιώσει τις παρεχόμενες φροντίδες υγείας, αυτό που είδαμε όλοι μπροστά στα μάτια μας είναι την κατάρρευση αυτών των συστημάτων, εκατόμβες νεκρών και μάλιστα στις πιο ανεπτυγμένες χώρες, τη χώρα μας, αλλά και σε άλλες χώρες όπως την Ιταλία, τη Γαλλία, που μπορεί να ξεχάσει εκείνες τις εικόνες, στη Γερμανία, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Λοιπόν, η πανδημία, επειδή υπήρξε και ένα πολύ ισχυρό κίνημα υπεράσπισης του δημόσιου συστήματος υγείας, στο οποίο αυτό κίνημα πρωτοστάτησε, όλοι το γνωρίζουν αυτό, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας από την πρώτη στιγμή, με το εμβληματικό σύνθημα «Κάτω από τις μάσκες έχουμε φωνή», που θυμάστε τους γιατρούς που βγαίναν μπροστά στο Υπουργείο Υγείας, τις πολύ μεγάλες διαδηλώσεις έξω από μεγάλα νοσοκομεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, επειδή ακριβώς υπήρξε αυτό το κίνημα και υπήρξε και η πραγματικότητα, δηλαδή η ίδια η ζωή που έδινε απαντήσεις, έβαλαν κάπως στην άκρη αυτά που είχαν προγραμματίσει να κάνουν στο σύστημα υγείας της χώρας μας, δηλαδή στην παραπέρα ιδιωτικοποίησή του. Και τώρα θεωρούν ότι αυτά ξεχάστηκαν, τα αφήσαμε πίσω και ξανάρχονται, και μάλιστα με αυτό τον ομό τρόπο που ακούσαμε από τον υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, με αυτό τον ομό τρόπο ξανάρχονται για να ξαναμπούνε και στην προεκλογική ατζέντα. Φαίνεται ότι έχουν μείνει πίσω δουλειές που είχαν ανοίξει διαχρονικά από τις κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων για τους μεγάλους ιδιωτικούς ομίλους, και αυτές οι δουλειές είναι, θεωρούν ότι έχει έρθει η ώρα αυτές να προχωρήσουν με πιο γρήγορους ρυθμούς. Κύριε Πρωτούλη, ακούγα τις προάλλες πριν 2-3 μέρες, αν δεν πατάει η μνήμη μου, το γραμματέα του κόμματος να λέει ότι στις 21 Μαΐου χαμογέλασαν πολύ. Τι χρειάζεται για να γίνει πλατή το χαμόγελο στις 25 Ιουνίου? Χρειάζεται ένα πιο δυνατό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, γιατί εμείς δεν πέταμε στα σύννεφα. Ξέρουμε ότι το μόνο θετικό της κάλπης της 21ης Μαΐου ήταν το ισχυροποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, του κόμματος εκείνος που η ενίσχυσή του γερνάει άμεσα την επόμενη μέρα κιόλας στον ελληνικό λαό, γίνεται δύναμη διεκδίκησης, γίνεται δύναμη ανακούφισης, γίνεται δύναμη προστασίας της λαϊκής κατοικίας. Δηλαδή, μόνο μέσα στις τελευταίες 10 μέρες αποδείχτηκε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, από πού να το πιάσουμε, από την Καλαμιά της Κοζάνης μέχρι το Πέραμα και την αυτοεπισκευαστική ζώνη, στην Τοβάλιο και στη ΣΕΠΑΛ, που είναι τα γνωστά funds που έχουν πάρει με τους νόμους του ΣΥΡΙΖΑ τα σπίτια του κόσμου, όπου ακυρώθηκαν στην κυριολεξία πάνω από 10 πληστηριασμοί. Όπου και να το πιάσουμε, θα δούμε ότι οι βουλευτές που εκλέχθηκαν σε αυτή τη Βουλή της μίας ημέρας από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ήταν εκεί μπροστάριδες, συμπαραστάτες, αλλά και οργανωτές του αγώνα του λαού μας για την υπεράσπιση των βασικών τους δικαιωμάτων. Αυτό που έγινε και χτες έξω από το Υπουργείο Υγείας, σε μια πραγματικά πολύ μεγάλη διαδήλωση, που πρέπει να το πούμε, γιατί μιλάμε και στο κρατικό ραδιόφωνο, ότι δεν είχε την προβολή που θα έπρεπε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί ήταν μια μεγάλη διαδήλωση που ήρθε να απαντήσει σε 3 διαδοχικούς θανάτους μέσα σε ένα 24ωρο από την έλλειψη ασθενοφόρων στην Ελλάδα του 2023. Αυτό είναι το ελπιδοφόρο. Το ελπιδοφόρο είναι ο αγώνας του λαού μας. Και το ελπιδοφόρο, είναι ποιος θα στηρίξει αυτόν τον αγώνα. Εμείς θεωρούμε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι αυτό το κόμμα που μπορεί να ενισχύσει αυτή τη μεγάλη δύναμη για να ξημερώσουν καλύτερες μέρες και επιτέλους να, όχι μόνο να εμποδιστεί, αλλά να μπουν βάσεις για να ανατραπεί
αυτή η πολιτική που πίσω της κάθε τόσο αφήνει θύματα. Από πού να το πιάσουμε και πού να τελειώσουμε. Πάντως ο κύριος Μητσοτάκης ζητά ισχυρή αυτοδυναμία και αφήνει να εωρείται το ενδεχόμενο τρίτων εκλογών. Πώς σχολιάζεται αυτή τη συμπεριφορά? Ο κύριος Μητσοτάκης κάνει τη δουλειά του. Θέλει να έχει μια ισχυρή κυβέρνηση για να περνάει απερίσπαστος τα αντιλαϊκά μέτρα. Όμως εμείς γνωρίζουμε ότι αυτό που χρειάζεται σήμερα ο λαός μας είναι μια μαχητική αντιπολίτευση 100% υπέρ των εργατικών λαϊκών συμφερόντων, γιατί κακά τα ψέματα όλοι γνωρίζουμε ότι εμβληματικά μεγάλα αντιλαϊκά μέτρα σαν αυτά που μέχρι πριν λίγο συζητάγαμε για το σύστημα υγείας πέρασαν με τις ψήφους και άλλων κομμάτων. Ενδεικτικά μόνο να πούμε την παράδοση σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους εκτάσεων όπως το ελληνικό. Πέρασε με πάνω από 250 βουλευτές. Για τον ειδικό φόρο στα καύσιμα πέρασε με πάνω από 250 βουλευτές. Τα Ραφάλ που αγοράστηκαν με δισεκατομμύρια την ίδια στιγμή που στην Αττική, μιλάμε για ολόκληρη την Αττική, στα 4 εκατομμύρια είναι 44, να τα ακούν αυτά οι ακροατές μας, είναι 44 μόνο ασθενοφόρα. Λοιπόν, για τα Ραφάλ, λοιπόν, τα λεφτά που δόθηκαν ψηφίστηκαν με πάνω από 270 βουλευτές. Επομένως, χρειαζόμαστε μια 100% εργατική λαϊκή αντιπολίτευση. Χρειαζόμαστε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και όχι μια αντιπολίτευση η οποία στα κρίσιμα θα βάζει πλάτη στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όπως έκανε τα 4 τελευταία χρόνια, δηλαδή δυνάμεις και κόμματα που έχουν συμφωνήσει στα βασικά στρατηγικά προγράμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ ή και άλλους πρόθυμους που εμφανίζονται τελευταία στιγμή. Επειδή σας ακούμε πρόσοχη και μου κάνει εντύπωση, θα ήθελα να ρωτήσω, αρκεί μόνο το μαχητικό της αντιπολίτευσης ή αυτό πρέπει να συνδυαστεί, και θα ήθελα να είστε όσο μπορείτε συντομότερος, με και με κάποιες άλλες ενδεχομένως πολιτικές? Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι το μαχητικό. Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι να βάλουμε ουσιαστικά μεγάλα σοβαρά εμπόδια σε αυτή την εφαρμοζόμενη πολιτική και φυσικά χρειαζόμαστε να ανοίξει, αυτό είναι το κυριότερο, να ανοίξει μια συζήτηση μέσα στον ελληνικό λαό αλλά και να αρχίσει να πιστεύει στην πραγματική δύναμή του, ότι δεν είναι μονόδρομος αυτή η πολιτική που εφαρμόζεται διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις. Δεν είναι μονόδρομος δηλαδή να δίνονται 3 εκατομμύρια για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ σε επιχειρηματικούς ομίλους και άνθρωποι να πεθαίνουν επειδή δεν υπάρχει ένα ασθενοφόρο. Δεν είναι μονόδρομος. Αυτό μπορεί και πρέπει να ανατραπεί. Αυτό είναι που πρεσβεύει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, το διαφορετικό, το καινούριο, σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες δυνάμεις και τα κόμματα που λένε ότι αυτή είναι η πολιτική που θα εφαρμοστεί και μέσα σε αυτά τα τείχη αυτού του σάπιου συστήματος της εκμετάλλευσης βρείτε μια λύση ανακούφισης. Κύριε Αυτό Πρωτούλη, είναι το καινούριο που πρέπει να δυναμώσει στα μυαλά, στις συνειδήσεις και στον αγώνα του λαού μας. Κύριε Πρωτούλη, να σε ευχαριστήσω για τη συνομιλία. Να σε ευχηθούμε καλή δύναμη στον προεκλογικό αγώνα. Να είστε καλά. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια σε όλους.